παραδοχή με Λάτιν χρώμα επιφύλαξαν φιλαθλοί του Πας Γιάννενα στον Λουτσιάνο Ντε Σόουζα που έφτασε το μεσημέρι στο αεροδρόμιο και το απόγευμα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση. Στο αεροδρόμιο τον Λουτσιάνο υποδέχθηκε ο Θαλής Τσιριμόκος εκ μέρους της ΠΑΕ και στις πρώτες του δηλώσεις ο Βραζιλιάνος ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω από τη στιγμή που όταν έχετε μια καινούρια ομάδα και σε μια καινούρια πόλη πάντα έχει αυτό το άγχος πώς θα σε περιμένει ο κόσμος. Και όπως είδα από την αρχή, από το αεροδρόμιο, με περιμένουν και αυτό είναι μεγάλο, πολύ ευχάριστο για μένα. Το μόνο που θα θέλω τώρα από εδώ και πέρα είναι να μπορέσω αμέσως να είμαι με τους καινούριους μου συμπαίκτες, μαζί με τον προπονητή, να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο για να καταφέρουμε να πηγαίνουμε στο ΠΑΣ. Στη μεγάλη κατηγορία. Το απόγευμα είσαι έτοιμος για προπόνηση? Ναι, σίγουρα. Άσχετα και δεν μπορούμε να χάσουμε και άλλο χρόνο. Καθίσαμε αρκετά με το λόγο συζητήσεις. Αλλά είμαι έτοιμο να αμέσως να μπω στις προπονήσεις και να ετοιμαστούμε γιατί θα έχουμε μια δύσκολη χρονιά. Πιστεύω ότι είναι ένα πρωτάθλημα όπως όλοι οι άλλοι. Υπάρχει και δυνατές ομάδες, υπάρχουν ομάδες που θέλουν τη μεγάλη κατηγορία. Απλά εμείς δεν πρέπει να κοιτάξουμε κανένας. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να βάλουμε στο μυαλό μας ότι το στόχο μου είναι αυτό και να προσπαθήσουμε να το πετύχουμε. Παράλληλα, το νέο απόκτημα της ομάδας σχολίασε το ενδεχόμενο να έχει συμπαίκτη στον ΠΑΣ Γιάννενα τον Γιωβάνι, καθώς στα ρεπορτάζ αθηναϊκών εφημερίδων θέλουν τον Γιώργο Χριστοβασίλη να ετοιμάζει τη μεταγραφική βόμβα με τον πρώην άσο του Ολυμπιακού και της Μπαρτσελώνα. Βέβαια,